Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για επιχειρήν με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Μανώλη Σφυρί, ο οποίος κατεβαίνει με το Συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Διεκδικούμε, λέτε και τονίζετε, το δικαίωμα στην πόλη μας, αλλά προτάσω το επιχειρήν, γιατί έχουμε κάνει στο παρελθόν πάρα πολλές κουβέντες πάνω σε αυτό το τομέα, κύριε Σφυρί. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πράγματι, είναι μέσα στις τρεις βασικές μας προτεραιότητες. Να ξέρετε, μια δράση που είναι συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα, ο δημιουργικός μετασχηματισμός, ένα Ηράκλειο δηλαδή με ισχυρή παραγωγική και αναπτυξιακή ταυτότητα. Μπορεί, αυτό είναι ένα ερώτημα επίσης. Τώρα εγώ σας διακόπτω, αλλά ή μπορεί να μπαίνω σφήνα στη σκέψη σας, αλλά ξέρετε, με κάθε κουβέντα που λέτε έχω και ερωτήματα τα οποία γεννιόνται. Ακριβώς. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, και τι πρέπει να είναι. Όταν εκφράζουμε ένα λόγο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ειδικά τώρα σε μια περίοδο προεκλογική που ο κόσμος παρακολουθεί και θέλει να δει το διαφορετικό. Σας ευχαριστώ. Ναι. Μπορεί λοιπόν το Ηράκλειο να το κατακτήσει αυτό? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ξέρετε, που πιστεύω ότι υστερούμε, και το πολιτικό προσωπικό που διαχρονικά διαχειρίζεται τις τύχες όχι μόνο σε επίπεδο τοπικές αυτοδιοίκησης, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τα έχουμε συζητήσει σε παλιότερες συζητήσεις μας, κυρία Δουλγεράκη. Είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του στόχου. Δηλαδή, πόσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε το στόχο. Θέλουμε, ορίζουμε ένα στόχο, είναι καλό να δημιουργούμε στόχους, αλλά πόσο μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε. Εμείς λοιπόν λέμε τώρα, στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους παραγωγικούς φορείς του τόπου και να δώσουμε όθηση στην οικονομική δραστηριότητα. Γι' αυτό και δημιουργούμε το Κέντρο Αστικού Μετασχηματισμού Ηρακλείου. Το ΚΑΜΗ, έτσι θα ονομάζεται αυτό το κέντρο, όπως σας ακριβώς το είπα, Κέντρο Αστικού Μετασχηματισμού Ηρακλείου, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των αναπτυξιακών και κοινωνικών φορέων της πόλης, των πανεπιστημίων και της κοινωνίας των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως και να συνδέσουμε την επιχειρηματικότητα με τον τόπο μας, με την πόλη μας, και νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Αν το οργανώσουμε σωστά και παρακολουθούμε την υλοποίηση αυτού του στόχου, μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε χίλια πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα προβλήματα, κυρία Δουργεράκη, είναι πάρα πολλά, και εκείνα τα οποία πιο πολύ απασχολούν τον πολίτη και το δημότη είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Αυτά τα προβλήματα είναι εκείνα τα οποία νομίζω προτάσουν πάντοτε. Και εμείς λοιπόν γι' αυτό τι λέμε? Θα δημιουργήσουμε μια ομάδα άμεσης και ταχείας παρέμβασης. Να μπορούν να επιλύονται άμεσα τα προβλήματα αιχμής. Οδοποιία, πεζοδρόμια, καθαριότητα. Θα μου πείτε, ίσως προσπάθησαν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν με κάποιον άλλο τρόπο, εξ όσων εγώ γνωρίζω. Δεν πέτυχε. Πιστεύω ότι εκεί στερούμε. Στην παρακολούθηση υλοποίηση του στόχου. Και βέβαια να υπάρχει μια συνέργεια, γιατί ο πολιτικός προϊστάμενος μπορεί να δίνει τις οδηγίες. Όταν υπάρχει έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει ένα θέμα. Όταν το ανθρώπινο δυναμικό δεν τα δίνει όλα για κάποιους λόγους, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν σήμερα με τη συνέργεια των ανθρώπων γενικότερα, κυρία Δουργεράκη. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν αυτά μπορούμε να τα λύσουμε, γιατί είναι θέματα που πρέπει να λυθούν, νομίζω ότι μπορούμε να αποδώσουμε έργο και να φανεί και στον δημότη αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Κύριε Σφυρί, ξέρετε, μέσα σε αυτή, αναρωτιέμαι αν μέσα σε αυτή την συνέργεια δυνάμεων ανθρώπων εντάσσεται και τον ίδιο τον πολίτη, διότι για να λύσω το πρόβλημά μου, και δεν εννοώ με τα προβλήματα τα οποία ευθύνεται η πολιτεία, με την οδοποιία, με το ράβε ξύλωνε, με την ίδρυυση, δηλαδή σε βασικά αγαθά τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα στην καθημερινότητά μας να τα απολαμβάνουμε έτσι όπως πρέπει για να βελτιώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Ρωτώ ωστόσο αν σε αυτή τη συνέργεια ανθρώπων εντάσσεται ή έχετε σκέψεις ακόμα και για τον ίδιο τον πολίτη, για μένα, για τον καθένα από εμάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χαράξουμε ρότα, διότι αν περιμένω μόνο από τον άλλο, εάν εγώ παραμελώ και περιμένω από εσάς, νομίζω ότι κάπου εκεί θα χάσουμε το χρόνο
και δεν θα μπορούμε με ευκολία να παρακολουθήσουμε αυτό που εύστοχα είπατε στην υλοποίηση του στόχου. Γιατί και εσείς και εγώ και όλοι μας έχουμε διαμαρτυρηθεί ότι φτάνουμε στην πηγή, αλλά δεν πίνουμε και εύκολα νερό. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το ζήτημα είναι να βρισκόμαστε και στην εκτελεστική εξουσία, όπου βέβαια έχουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Και εκεί είναι το σημαντικό. Μου κάνατε όμως έτσι, να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο, μου κάνετε μία πάσα με τον πρόλογό σας για να σας πω την τρίτη θεμελιώδη προτεραιότητά μας. Ανέφερα τις δύο προηγούμενες, δηλαδή την δράση που έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, το δημιουργικό μετασχηματισμό. Σας είπα για την άμεση προτεραιότητα στην καθημερινότητα, το Ηράκλειο με ποιότητα ζωής. Και θα ήταν και μεγάλη παράληψη, αν δεν το έλεγα αυτό, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ανθρωποκεντρικό Δήμο. Ένα Ηράκλειο με επίκεντρο τον άνθρωπο, κυρία Δουργεράκη, να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική. Και αυτό τη δίνουμε και προτεραιότητα. Δηλαδή, θέλουμε να δημιουργήσουμε, να αναπτύξουμε ένα σύνολο ενεργητικό πλέγματος κοινωνικής προστασίας. Με μία δέσμη μέτρων που αφορά πρώτον τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Δεύτερον, την τρίτη ηλικία. Τρίτον, την παιδική προστασία και την προστασία της νεότητας. Τέταρτον, τη στήριξη ατόμων με εξαρτήσεις. Πέμπτον, την υποστήριξη των αναγνωρισμένων προσφύγων και μεταναστών και των αιτούν των άσυλων. Έβδομον, την καταπολέμηση κάθε είδους βίας. Και επίσης, να αντλούμε ιδέες και τεχνογνωσία για να χτίσουμε μια νεανική πόλη με νεανικές γειτονιές. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική. Στόχος μας δηλαδή είναι μια ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική με επίκεντρο ευάλωτους δημότες. Και η προσοχή μας να είναι στραμμένη ιδιαίτερα στους οικονομικά αδύναμους, αλλά και να προσπαθήσουμε να άρουμε εμπόδια που προκαλούνται από διαφορές, φύλο, ηλικία κλπ. Κυρία Τουρκεράκη. Όλα αυτά βέβαια θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να έχουν ένα πολύ δυνατό διεκδικητικό πλαίσιο, αλλά από την άλλη ξέρετε κάποιοι άλλοι δεν το βλέπουν έτσι, διότι οι εξουσίες, καρέκλες, χρήματα κλπ. Θέλουν να τα διαχειρίζονται εκεί πάνω στο αθηνοκεντρικό κράτος και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι αυτός που τις αρμόζει. Όλα τούτα εδώ θα φέρουν, φαίνεται, ως αυτονόητο συγκρούσεις. Πώς θέλετε να το διαχειριστείτε? Είσαστε έτοιμοι να συγκρουστείτε για το καλό μου, το καλό του Δημότη? Πραγματικά σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πραγματικά, ναι, όλοι γνωρίζουμε, όσοι έχουμε ασχοληθεί με τα κοινά από οποιοδήποτε σημείο, αλλά και σαν ενεργοί πολίτες, ότι το αθηνοκεντρικό κράτος είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά κυριαρχεί σήμερα στη λειτουργία εν γέννη του κράτους. Άρα λοιπόν, εκεί πρέπει εμείς να είμαστε διεκδικητικοί και όχι υποτελείς. Χρησιμοποιώ και ίσως κάποιες βαριές εκφράσεις, γιατί υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, επαναλαμβάνω, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εξουσίας στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει θα πρέπει να το απορρίψουμε την υποτέλεια και να πάμε στη διεκδίκηση. Είπε και ο επικεφαλής και αυριανός, είμαι σίγουρος, δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, σε μία από τις συνεντεύξεις του κυρία Δογεράκη, ότι όταν εμείς πάμε στην κεντρική εξουσία και διεκδικήσουμε και ζητήσουμε ακέραια, καθαρά, με επιχειρήματα εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε πράξη για την πόλη μας, οποιαδήποτε εξουσία και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, η σημερινή, να μιλήσουμε για τη σημερινή εξουσία, δεν έχει να κάνει αν απευθύνονται από το Ηράκλειο ή αν απευθύνονται, αν ανήκουν σε ένα πολιτικό χώρο ή όχι, οι άνθρωποι που εκπροσωπούν το Δήμο αυτή τη στιγμή και να πρέπει να διεκδικήσουν κάτι από την κεντρική πολιτική εξουσία. Πιστεύω ότι όταν τα επιχειρήματα είναι σοβαρά, είναι σωστά, πιστεύω ότι όλα, μα όλα μπορούν να γίνουν. Και βέβαια, πολύ καλά, ξέρετε, εσείς είστε η τετάρτη εξουσία. Εμείς πολλές φορές στο παρελθόν από άλλες θέσεις, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, εσείς είσαστε πάντα το μετερίζει της δημοσιογραφίας, λέμε ότι όταν κάτι γίνεται μια προσπάθεια και δεν έχει επιτυχία ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν έχουν επιτυχία, αυτά πρέπει να αναδεικνύονται. Όταν μιλάμε, κυρία Δουργεράκη, και ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται την κεντρική πολιτική κοινή, ότι εδώ, εάν δεν κάνουμε αυτό το οποίο είναι δίκαιο, σωστό για τον τόπο για τον οποίο το διεκδικεί, τότε το λογικό νομίζω είναι ότι σίγουρα θα εκτεθούν και θα εκτεθούν δημόσια. Η δημόσια έκθεση λοιπόν είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Δεν θα πάμε όμως εκεί, εμείς πάμε
πάντα με δημιουργικό και θετικό σκεπτικό, ότι καταθέτοντας σοβαρά επιχειρήματα μπορούμε να διεκδικήσουμε για την πόλη μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εσείς μεταφράσατε το διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην πόλη. Κύριε Σφυρί, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες, τις σκέψεις σας που μας παρουσιάσατε εν ώψη αυτής της αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας στις 8 του Οκτώβρη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι, καλή δύναμη. Αν μου επιτρέπετε μία φράση μονάχα προς επιβεβαίωση όλου του λόγου μου προηγουμένως, να ξέρετε ότι εμείς στους 6 μήνες, κυρία Δρογεράκη, στους 6 μήνες από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής, να ξέρετε ότι θα απολογηθούμε για το τι έχουμε κάνει το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας μας. Να ξέρετε δηλαδή ότι έχουμε βάλει αυστηρά κριτήρια για μας, για τους ίδιους εμάς που θα διοικήσουμε αύριο το Δήμο Ηρακλείου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και πιστεύω ότι την χρήσιμη συζήτηση που κάναμε και θυμηθήκαμε έτσι λίγο και τις παλιές μας συζητήσεις, οι οποίες νομίζω ότι πάνε τι κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.